Καλημέρα στην κυρία και στην παρέα. Λοιπόν, να πάρουμε το ρεπορτάζ του Ανδρέα Ρομπόπουλου και να έρθουμε σε εσάς μετά για να θέσουμε και εμείς τα ερωτήματά μας και τις απορίες του κόσμου. Έλα, Ανδρέα. Για να πάρω την μπάσα από την Κατσί, πράγματι ευτυχώς είμαι Κωνσταντινούπολη και όχι στον Εύρο. Το Μέγκα ήταν εκεί, ζήσαμε πολύ δύσκολες εβδομάδες εκεί πέρα. Είδαμε τα πράγματα όπως ακριβώς γινότανε. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι είναι πολλαπλή επέτειος. Δεν είναι μόνο η επέτειος ο ένας χρόνος από την εισβολή που έκαναν εκεί οι μετανάστες στον Εύρο, αλλά είναι η 24η επέτειος και από το μεταμοντέρνο, όπως χαρακτηρίστηκε, πραξικόπημα στην Τουρκία κατά του Ερμπακάν. Αυτό το έχουν σχεδόν όλες οι εφημερίδες στο πρωτοσέλι ειδότους. Και η Σαμπάχ μιλάει για αυτό το πραξικόπημα. Ο Ταγκίπ Ερντογάν εξέδωσε ένα μήνυμα με αφορμή αυτό το πραξικόπημα. Να μην ξεχνάμε ότι χθες ήταν και η επέτειος του Ερμπακάν, του θανάτου του Ερμπακάν, που ήταν ο μέντορας του Ταγκίπ Ερντογάν. Στο μήνυμά του, ο Ταγκίπ Ερντογάν αναφέρεται στην Αγία Σοφία και λέει ότι πραγματοποίησε το όνειρο του Ερμπακάν, κάνοντας ξανά την Αγία Σοφία τέμενος. Να πάμε όμως και στα ελληνοτουρκικά. Έχουμε σήμερα μία συνέντευξη του Χουλουσίακάρ. Ουσιαστικά πρόκειται για το δεύτερο μέρος μίας συνέντευξης που έδωσε στο Φατίχ Τσεχυριές στην εφημερίδα Χούριετ. Εδώ βλέπουμε ουσιαστικά την περίληψη των τουρκικών θέσεων και της αγωνίας που έχει Άγκυρα αυτές τις μέρες. Το ένα θέμα στο οποίο αναφέρεται σε αυτή τη συνέντευξη είναι το YPG με το PKK στην Συρία και λέει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πρέπει να συνεργαστείτε με την Τουρκία κατά του Ισλαμικού κράτους και να ξεχάσετε το PKK ή το YPG, που για την Τουρκία είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, οι Κούρδοι της Συρίας. Στην ίδια συνέντευξη έχει αναφορά απάντηση σε ερώτηση για την Ελλάδα και για τα Ραφάλ, όπου λέει, εδώ μέσα στη συνέντευξη έχει ξεχωριστό τίτλο για αυτό το θέμα. Λέει, αγοράζοντας η Ελλάδα μερικά αεροσκάφη και μερικά πλοία, δεν μπορεί να μας αντιμετωπίσει. Τα μαθηματικά είναι φανερά. Πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος. Αυτή η τακτική της Ελλάδας είναι λανθασμένη. Επίσης, η ίδια συνέντευξη ξεκαθαρίζει και κάτι. Πρέπει να σας πω ότι τις τελευταίες μέρες στην Τουρκία υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση για την άσκηση που γίνεται στην Αλεξανδρούπολη και όπου αποβιβάζονται πάρα πολύ μεγάλες αμερικανικές δυνάμεις. Γινόταν η συζήτηση γιατί στην άσκηση Europe Defender δεν συμμετέχει η Τουρκία και αν αυτή η άσκηση είναι κατά της Τουρκίας. Ο Χουλουσίακάρ έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, λέγοντας ότι είναι μια άσκηση που γίνεται κάθε χρόνο, αφορά την ασφάλεια της Ευρώπης. Yeah. Είναι μια άσκηση στην οποία συμμετέχει το ΝΑΤΟ και σε αυτά τα πλαίσια συμμετέχει και η Τουρκία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδρέα Ρομπόπουλο. Τώρα να πάμε στους διεθνολόγους μας, να δούμε πώς μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο και με έναν Ερντογάν ο οποίος ψάχνεται σε όλα τα επίπεδα για καυγά, πώς θα κάτσουμε ξανά στο τραπέζι των διερευνητικών επαφών. Κύριε Φίλη, να ξεκινήσουμε με εσάς. Τι λέτε? Πρώτον, ευχαριστούμε για τις συμβουλές του κυρίου Ακάρ, γιατί πριν λίγες μέρες είχε πει ότι δεν είναι και προς το συμφέρον του ελληνικού λαού οι εξοπλισμοί και όλα αυτά. Συγκινούμαστε ιδιαιτέρως που ο κύριος Ακάρ ενδιαφέρεται για τον ελληνικό πληθυσμό και για την οικονομική του κατάσταση. Καλύτερα είναι να κοιτάξει τη δική του βέβαια πρώτα. Και αναφορικά με τα μαθηματικά, μάλλον θα παραμείνει μεταξύ τα στέως, διότι η ελληνική πολεμική αεροπορία με την έλευση του Ραφάλ και τα υπόλοιπα εξοπλιστικά προγράμματα θα αφήσει 10 χρόνια τουλάχιστον την τουρκική πίσω. Το κλείνω αυτό. Θα επιτρέψτε μου να πω ότι η Ελλάς βιώνει έναν υβριδικό πόλεμο από την Τουρκία, επειδή το πολύ καλό σας ρεπορτάζ το έδειξε αυτό. Αν δεχθούμε ότι την 1η Μαρτίου που ξεκίνησε η επίθεση των Ουιγούρων τζιχαντιστών, οι οποίοι μεταφέρονταν από τον κύριο Ερντογάν, υποτίθεται υπό τη σκέπη και υπό την ταμπέλα των μεταναστών, στον Εύρο, η Ελλάς εδώ και ένα χρόνο δέχεται υβριδικό πόλεμο από την Τουρκία. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση θερμής ειρήνης ή ψυχρού πολέμου. Είναι κάτι όχι στο ίδιο επίπεδο, αλλά θα πρέπει οι Έλληνες να το ξέρουν. Είναι ένα επίπεδο πιο κάτω από τον πόλεμο της φθοράς μεταξύ των Αιγυπτίων και των Ισραηλινών, μεταξύ του πολέμου των 6 ημερών και του πολέμου του Γιόμ Κιπούρ. Επαναλαμβάνω, είναι επίπεδο κάτω. Άρα, για να πάμε και στον κύριο Δεσποτόπουλο, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα πολύ δύσκολα, κύριε Δεσποτόπουλε. Κάτι, νομίζω ότι η αναβάθμιση της δύναμης αποτροπής μας είναι αυτή που έχει ενοχλήσει αρκετά τους Τούρκους, αλλά για μας είναι μονόδρομος. Θέλω να πω δηλαδή ότι την ειρήνη την επιτυγχάνεις έχοντας μία ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.
Διότι είμαστε ακριβώς σε αυτό το καθεστώς, συμφωνώ απόλυτα όπως το περιέγραψε ο κύριος Φίλης. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον πόλεμο. Εμείς θέλουμε το διάλογο. Έχουμε δείξει μια καλκέντερη ψυχραιμία, έχουμε προσπεράσει πολλές προκλήσεις και έχουμε μπει σε μια διαδικασία διερευνητικών. Ακριβώς γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα δικαίου και θεωρούμε ότι στο διάλογο και στο δίκαιο έχουμε το συντηρητικό πλεονέκτημα. Τώρα, να προχωρήσουμε τη σκέψη μας λίγο παρακάτω. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα η τοπική οικονομία είναι αυτή που σε μεγάλο βαθμό θα καθορίσει και τις εξελίξεις. Ναι, και το αυτό λέω βέβαια, γιατί... κύριε Δεσποτόπουλο, αν μου επιτρέπετε, να το σχολιάσουμε και εκεί, γιατί έχουμε μια φοβερή εξέλιξη. Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη, κύριε Δεσποτόπουλο, να το πούμε με αυτή την τράπεζα του Ερντογάν, που μπορεί να τεινάξει την τουρκική οικονομία στον αέρα και όλα αυτά που κάνει τώρα μέσα στο Αιγαίο να τα πάρει πίσω. Να με επιτρέψετε να, για όσα τηλεθεατές πιθανά δεν έχουν παρακολουθήσει, ναι, ναι. Η Κάλμαν κατηγορείται μια μεγάλη τράπεζα ότι παραβίαζε το εμπάργκο των κυρώσεων στο Ιράν και ότι διευκόλυνε την Τουρκία και τον Ερντογάν προκειμένου να κάνουν bypass τις κυρώσεις. Είχε ξεκινήσει μια διαδικασία στις Ηνωμένες Πολιτείες να καταδικαστεί η Κάλμαν. Υπάρχουν πολλές αναφορές ότι ο πρόεδρος Τραμπ προσωπικά εμπόδιζε την εξέλιξη διαδικασίας αυτής, άλλαξε τον εισαγγελέα μια-δυο φορές και έβαζε πλάτες στον Ερντογάν. Ο Τραμπ σήμερα δεν υπάρχει. Άρα η έρευνα εξελίσσεται πάλι. Εάν καταδικαστεί η τράπεζα αυτή, θα βρεθεί εκτός του συστήματος SWIFT, θα βρεθεί δηλαδή στην ουσία με ένα λουκέτο στο χέρι. Να το πούμε απλά, μπορεί να την αχθεί ολόκληρη η τουρκική οικονομία στον αέρα με αυτή την απόφαση. Το τραπεζικό σύστημα, ναι, διότι εάν βρεθούμε σε ένα σημείο που καταδικαστεί, βρεθεί εκτός συστήματος SWIFT και κληθεί να πληρώσει ένα πρόστιμο 20 δις, θα μιλάμε για μια βόμβα μεγατόνων στο τουρκικό τραπεζικό σύστημα. Και προσέξτε τώρα, εδώ φαίνεται και η επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στο γίγνεσθε της περιοχής μας. Οι Τούρκοι καταλαβαίνουν ότι για την οικονομία τους έχουν απόλυτη ανάγκη την αγαστή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέρχονται στη διεθνή πολιτική και περνώντας πια αυτή την δύσκολη για μας περίοδο Τραμπ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ. Θα περιμένουμε ούτως ή άλλως, οι εξελίξεις είναι πυκνές. Ευχαριστούμε θερμά και τον Ανδρέα Ροβόπουλο και τους κυρίους Φίλη και Δεσποτόπουλο. Νομίζω πήραμε μια εικόνα για το τι ακριβώς εκτένεται. Μη πολύ κουνιέται ο Ερντογάν, γιατί αυτό με την οικονομία του είναι πολύ σοβαρό. Αυτό με την τράπεζα. 20 δις πρόστιμο μπορεί να δεχτεί.